Οπ, sorry. Κομμάτω είσαι ρε. Φραπέ! Όχι, δεν το έχω λόγο. Μου στάει δικό μου, ε. Έλα, έλα, έλα. Είναι, είναι. Γεια σας. Για άλλη μια φορά, ξεκίνησε το ταξίδι που θα σβήσει τη δίψα μας για περιπέτεια και μυστήριο. Αυτή τη φορά, σύμμαχος ο Αλέξης από το κανάλι Εξόριστη TV, link του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή. Όλα ξεκίνησαν από πληροφορίες που συγκέντρωσε ο ίδιος για μια μυστήρια λίμνη λίγο μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπου εικάζεται ότι εκεί βυθίστηκαν τα πτώματα των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην γεμάτη αντιξοότητες μάχη που είχε προηγηθεί στην γύρω περιοχή, όπως επίσης και για ένα άτυπο νεκροταφείο, στην ουσία μια άτακτη υποχώρηση όπου η κάθε πλευρά δεν κατάφερε να κουβαλήσει τους νεκρούς της και έτσι αναγκάστηκε να τους θάψει σε ρηχούς τάφους ή και πολλές φορές να εγκαταλείψει τους νεκρούς όπου έπεσαν. Ναι, όμως, σπαράκια. Κολαιότερο. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο, με τη βοήθεια του κατάλληλου οχήματος, μιας και η περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσβατη, ξεκινήσαμε αμέσως την αναζήτηση για οτιδήποτε πέραν του φυσιολογικού που θα μας κινούσε το ενδιαφέρον. Τη στιγμή εκείνη ο Αλέξης μοιράστηκε μαζί μου άλλη μια πληροφορία που έκανε την αγωνία μας να κορυφωθεί. Πρόκειται για την είδηση πως στην γύρω περιοχή, λίγο καιρό πριν την επισκεφθούμε, οι κάτοικοι είχαν δει έναν αδέσποτο σκύλο να κουβαλά ένα ανθρώπινο κρανίο, που πολύ πιθανό θα ήταν να προέρχεται από το σημείο το οποίο ψάχναμε. Εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ βρήκε. Κατάλαβες. Εδώ βρήκε. Εδώ το ποτάμι, έτσι. Στα περίχωρα. Ωραία. Αφού καταφέραμε να επικεντρώσουμε την έρευνά μας όσο πιο κοντά στο σημείο μπορούσαμε, αποφασίσαμε να εντατικοποιήσουμε την εξερεύνησή μας, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που ίσως μας οδηγήσουν σε αυτό που ψάχναμε. Ναι. Με τη βοήθεια των ασύρματων, αποφασίσαμε να χωριστούμε σε δύο ομάδες. Μία από εδάφους με τη βοήθεια του φίλου Μάκη και μία από αέρος με τη βοήθεια του πολύτιμου φίλου Σάκιο, που θα μας καθοδηγούσε με τον δρόν του από ψηλά. Θα μπορούσε να είναι ωραίος χώρος για το κοταφείο. Εκεί καλά είμαι. Καλά είσαι. Πες να φέρω να το πάρω κάτι άλλο. Βλέποντας μπροστά μας ένα μεγάλο ξέφωτο, το οποίο είχε ως συνέχεια ένα μυστήριο δασάκι, θεωρήσαμε πως θα ήταν πολύ πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός ως ένα νεκροταφείο. Και έτσι αποφασίσαμε να τον εξερευνήσουμε αφήνοντας πίσω μας την όχθη του ποταμού που ακολουθούσαμε.
μυστήριο. Εδώ πολύ περίεργο. Καταρχήν αυτές τις τρεις τους κάψουμε το είδες. Αυτό δεν είναι από ζώο. Μυστήριο. Αυτές είστε πολύ μακριά, ε. Ναι ρε, οκ. Okay. Μυστήριο κύριε. Εντάξει, εσύ θες να μπλεχτούμε στο μονοπάτι ή να ακολουθήσουμε το ποτάμι. Εγώ λέω εδώ πέρα κάπου, να πάμε λίγο μέχρι εδώ μέρα. Μέχρι εδώ μπροστά όχι πολύ όμως, γιατί μετά θα μπερδευτούμε, ξέρεις. Καλά θα μου πεις, άμα γίνει κάτι, ακολουθούμε το ποτάμι και βγαίνουμε. Σωστά. Μας βλέπεις καθόλου. Εκεί. Μπορείς. Τι εκεί, α ναι, ξέρω, πίσω το δέντρο. Μέσα στο δασάκι είμαστε. Θα προχωρήσουμε 100. Με ακούς? Μέσα στο δασάκι είμαστε. Έχει δρόμο, δηλαδή. Δύσκολα, όχι, έχει δέντρα. Έχει δέντρα, φίλε, δύσκολα, δεν ξέρω. Αλλά δοκίμασε άμα θες. Τι είναι, κατεβούμε κάτω στο ανοίγμα. Το βλέπουμε δύσκολα. Πολύ ναι. Δύσκολο πέρασμα έχει. Όχι, όχι, καλύτερα να γυρίσουμε κι εγώ έτσι λέω. Πολύ δύσκολο πέρασμα. Κατεβούμε από τη μεριά του ποταμού. Έλα, τίποτα στο δάσος, γυρνάμε πίσω, ναι. Ακολουθώντας το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, φτάσαμε σε ένα διέξοδο όπου και βρήκαμε μια μικρή λίμνη, με τη στάθμη των υδάτων να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και χωρίς να έχουμε τρόπο να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, αποφασίσαμε να λήξουμε την αναζήτησή μας για εκείνη την ημέρα και να εκμεταλλευτούμε την ομορφιά της φύσης παίρνοντας μερικά πλάνα. Χαρούμενοι που για μια ακόμα φορά ζήσαμε μια ξέχαστη εμπειρία από αυτές που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα, επιστρέψαμε στην αφετηρία μας και τελείωσε το ταξίδι εκείνης της ημέρας.